και βλέπω απέναντι μια ομάδα 10-15 ατόμων, μαυροφορεμένοι, με τα χαρακτηριστικά των χρυσταφητών, πολύ κοντοφορεμένοι και ξυρισμένο μαλλί, να επιτίθονται, να τρέχουν με πολύ επιθετικό τρόπο, πηδώντας πάνω από τα μάξια που περιμένανε στα φανάρια, βρίζοντας κάποιον ο οποίος βρισκόταν μέσα στο τρόλι. Και από τον τρόπο των βρισιών καταλάβαινε ότι είναι χρυσταυγίτες. Είδα μέσα σε αυτούς και τον Σωτήρη Δεβελέκο, οπότε ήμουν σίγουρη. Αλλά είχα εστιάσει κυρίως την προσοχή μου μέσα στο τρόλι, γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω σε ποιον θέλουν να επιτεθούν, αν είναι μετανάστη. Μείνανε 4-5 άτομα μέσα στο τρόλι, όπου και τον χτυπήσανε το παιδί. Βρήκαν αυτό που κυνηγούσαν δηλαδή και τον χτύπησαν. Το βρήκανε. Ναι, ναι. Το χτύπησαν και με κράνη από όσο. Είχαν κάποιο κράνη. Η αλήθεια είναι, είδα και κάποιο με κράνη στα χέρια. Ήταν εκεί και άλλοι χρυσαυγίτε συγκεντρωμένοι και ήταν και πολλέ δημιουργίε ΜΑΤ. Μάλιστα. Οι δημιουργίε ΜΑΤ δεν κάναν τίποτα. Τίποτα απολύτως. Και η αλήθεια είναι, αν έχω λίγο θυμό με τον εαυτό μου, είναι ότι άκουσα τους αστυνομικούς μου λένε προχωράτε άλλο, μην προχωράτε άλλο. Και επειδή δεν είχα και μεγάλη εμπιστοσύνη, η αλήθεια είναι και στην αστυνομία, ότι αν προχώραγα άλλο, μπορεί και να επιτεθούσαν όλοι οι χρυσαυγίτες. Και να μην κάνανε τίποτα απολύτως όταν τον δεν προχώρησα άλλο. Αλλά θεωρώ ότι ήταν κακός, γιατί έτσι δεν τους πιέσαμε ακόμη περισσότερο να τους συλλάβουν. Χτυπάς κάποιον. Όχι μόνο έναν, δύο-τρεις. Δεν φεύγεις από την πλευρά που είναι το παραστημιακό στάδιο. Πηγαίνεις απέναντι στην αστυνομία, στα ΜΑΤ. Ενώ θα μπορούσες να έχεις πάει να φύγεις από την άλλη πλευρά. Θα μπορούσαν να είχαν φύγει. Περάσαν απέναντι στην Αλεξάνδρα, θα μπουν στους χρυσαυγίτες και να τους καλύψουν τα ΜΑΤ. Δηλαδή. Είναι εξοργιστικό αυτό. Να σημαίνει έξω από ένα δικαστήριο. Πριν ακόμα φτιαχτεί ο φάκελος τυπογραφίας, είχαν βγει φωτοτυπίες οι καταθέσεις που είχαν δώσει οι φίλοι του Παύλου Φίσα. Λέει ότι ο Κασιδιάρης ήταν των πολεμικών τεχνών, ενώ λέει ότι τρώγαμε και ψηλές για να αντέχουμε στον πόνο. Και αναφέρει συγκεκριμένα ότι είχε κλωτσιά στον νεφρό και καρούμπαλο στον αφιένα. Του είχε μείνει και ένα μικρό πρόβλημα, λέει. Και εκεί έρχεται να αναφέρει και τον Κασιδιάρη, έχοντας πει νωρίτερα ότι οι εκπαιδεύσεις τους γίνονταν σαν εκπαιδεύσεις κομμάντο σε στίβους στρατιωτικούς, σε στίβο στρατιωτικό συγκεκριμένα στη Μαλακάσα, πίσω από το πεδίο βολής. Ζήτησε στο τέλος και συγγνώμη από την οικογένεια Φίσα, αν και δεν ήταν εκεί στο συγκεκριμένο περιστατικό, λέγοντας ότι δεν είναι δολοφόνος. Τονίζουμε ότι δεν ήταν ο τύπο μάρτυρας, σύμφωνα με τη μετάδοση του Golden Dawn Watch, ότι δεν ήταν στο συγκεκριμένο σημείο, στο σημείο της δολοφονίας του Φίσα, ακριβώς διότι επηρεάζει πάρα πολύ το αν ήταν ή δεν ήταν, και έχει αναφερθεί από διάφορα μέσα σήμερα μετά τη δικάσιμο ότι ο μάρτυρας είπε: ζητάω συγγνώμη που ήμουν εκεί. Προς το τέλος αυτής της κατάθεσης, αφού ξεπεράσαμε και τις διακοπές και τα τεχνικά προβλήματα κτλ., είχαμε και μια σχετικά μεγάλη ένταση. Ναι. Τώρα η ένταση ήταν παιχνητή, ήταν στημένη. Γιατί ήταν μια τεχνητή έκρηξη της υπεράσπισης στο ακροατήριο, στη γνωστή γραμμή της σκευωρίας που έχει η Χρυσή Αυγή απέναντι στη συνολικά δίωξη, με τον ισχυρισμό ότι υπήρχε υποβολέας, τρίτο πρόσωπο δηλαδή, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που βρισκόταν ο προστατευόμενος μάρτυρας στη Γάζα και του έλεγε τι να πει. Είπαν δηλαδή στο δικαστήριο, το οποίο μπορώ να σας βεβαιώσω ότι εκείνη τη στιγμή έμοιαζε έκπληκτο, ότι οι δύο λειτουργοί είναι ψέματα. Περιέγραψα εξ αρχής την κατάσταση στην οποία βρέθηκε η υπεράσπιση της Χρυσής Αυγής σήμερα σε ένα αδιέξοδο, ένα απόλυτο αδιέξοδο, γιατί αυτή τη στιγμή τα σενάρια τα οποία υπάρχουν μπροστά στην υπεράσπιση είναι δύο. Ή θα αμφισβητήσει συνολικά τη διαδικασία και άρα θα πάψει να εξετάζει τους εξεταζόμενους μάρτυρες και θα θεωρήσει ότι η ίδια η δίκη είναι μια σκευωρία αυτή τη στιγμή με ευθύνη πλέον των ίδιων των εισαγγελικών και των δικαστικών λειτουργών που συμμετέχουν σε αυτή. Ή το δεύτερο σενάριο, θα έχουμε την επιστροφή της υπεράσπισης στα έδρανα και την εξέταση κανονικά των μαρτύρων, των υπόλοιπων προστατευόμενων μαρτύρων, καθιστώντας όμως πλέον έτσι όλους τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης σαν αξιόπιστους. Ποτέ η αστυνομία δεν επιτρέπει επικοινωνία προς αχθέντων με δικηγόρους, παρά μόνο αν τραπεί προσαγωγή σε σύλληψη ή αν πρόκειται να θεθούν ελεύθεροι. Εδώ είχαμε μια άλλη δικονομία, μια άλλη διαδικασία για τα μέλη της Χρυσής Αυγής
και για τους βουλευτές τους που ήρθαν σε απευθείας επικοινωνία με τους προσαχθέντες. Προσαχθέντες οι οποίοι στην αρχή δηλώθηκαν ως 35 από διαρροή της ίδιας της ασφάλειας, αλλά τελικά γίνανε 24. Πάντως η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η συγκεκριμένη επίθεση ήταν μια απέλπιδα προσπάθεια της Χρυσής Αυγής να στείλει το μήνυμα και μάλιστα την ημέρα της δολοφονίας του Φουτούλη και του Καπελώνη ότι τα τάγματα εφόδου είναι εδώ, ότι εξακολουθούν να σπέρνουν τον δρόμο και να προκαλούν εκφοβισμό.